Ένα πράγμα που δεν πρέπει να κάνει μια γυναίκα, δεν είναι σωστό να κάνει μια γυναίκα όταν χωρίζει. Ωραία ερώτηση. Να βρίσκει αμέσως τον επόμενο. Τι να κάνει? Να μην βρίσκει αμέσως τον επόμενο. Δεν κάνει να βρίσκει αμέσως τον επόμενο, λέει ο Μίλτος. Α, δεν κάνει. Δεν κάνει αμέσως. Για ποιο την πληρώσει αυτό, μάλλον. Λένε. Ναι. Κώστα, τι δεν πρέπει να κάνει μια γυναίκα όταν χωρίζει? Το έχετε ρίξει πολύ το επίπεδο. Ναι, ανέβασε το αγάπη μου εσύ. Ανέβασε το εσύ. Το έχετε ρίξει πολύ το επίπεδο. Δεν σε καταλαβαίνω πραγματικά. Σε παρακαλώ τώρα. Okay. Σταματάς. Λοιπόν, τι δεν θα έπρεπε να κάνει μια γυναίκα όταν χωρίζει? Yep. Να συζητάει τα τις σχέσεις. Με τους δικούς τους ανθρώπους. Αυτό μεγάλο πακέτο, παιδιά. Ναι, είναι πεπονεμένο παιδί αυτό. Μην το βλέπεις έτσι όμορφο ψηλό. Έχει υποστεί μπουρουμπουρού. Ναι. Να το είδες, γι' αυτό το λέει. Είναι. Εντάξει, σωστό είναι, είναι παθόν. Είναι παθόν. Πινελόπη. Εγώ θα σου πω, δεν πρέπει ο κόσμος να τη βλέπει μεθυσμένη. Να μεθάει στο σπίτι της μόνη της. Σωστό. Θα συμφωνήσω. Γιατί δεν υπάρχει χειρότερο θέαμα από αυτό. Χωρισμένη. Συμφωνώ και μεθυσμένη. Πολύ. Ναι. Έχεις όλα τα ισμένη. Κύριος Μουτσινάς. Ο κύριος Μουτσινάς, όταν χωρίζει μια γυναίκα, δεν πρέπει να κάνει παιδιά. Πώς? Δεν πρέπει να κάνει παιδιά. Τι εννοείς? Πριν χωρίσει, λίγο πριν. Τα κάνετε αυτά. Δεν πρέπει να κάνει παιδιά. Όταν χωρίζει. Κοριτσάκι μου! Α, Μαρία, ούτε που το σκέφτηκα όμως. Μπράβο μου. Πόσο δεν μπορώ να φύγω από την πλάτη, πόσο προσωπικά τα παίρνει όλα. Θα δώσει κι άλλο στο μαλλί, σε αυτήν την. Μέχρι να τελειώσει η κουμπί θα γίνει μπουκαμβίλια η Μαρία. Μαρία, δεν το εννοούσα για σένα, ρε παιδιά. Να σα πω, το χιούμορ τη όλο μου δεν το αντέχω, δηλαδή υποκλίνω. Είναι black. Πες εσύ ένα πράγμα που δεν πρέπει να κάνει μια γυναίκα όταν χωρίζει. Να πάει να το βρει και να κλαίει και να τον παρακαλάει. Σωστό. Εξαλή. Δεν γίνονται αυτά. Σωστό. Κομμένα. Κορίτσια, για μια αξιοπρέπεια ζούμε στη ζωή αυτή. Ναι, ακριβώς, αξιοπρέπεια. Και κύριε, κλάψε σπίτι σου μόνος.